Κύριε Τζίζιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρά αμιγώς μια οικονομική συμφωνία που, στην οποία είμαστε ενταγμένοι, ή έχει αρχίσει να παίρνει και προεκτάσεις μιας πολιτικής χρειάς με εντολές και νουθεσίες προς τα κράτη-μέλη της, τα οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες πλέον δεν μπορούν να αντιληφθούν? Καταρχήν, καλησπέρα κύριε Κλάγκα. Αυτό το ερώτημα μπορεί να το απαντήσει ένα γεγονός. Και τι θέλω να πω. Η Ελλάδα είναι 42 συναπτά έτη εταίρος σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Όταν έχεις μία εταιρεία και έχεις συνεταίρους, ζητάς και θέλεις πάντα να έχεις δυνατούς συνεταίρους. Να είναι εύρωστη οικονομικά, για να μπορεί να είναι εύρωστη και η εταιρεία αυτή την οποία έχεις. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι 42 χρόνια εταίρος. Το 2010 ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 31 χρόνια εταίρος ή 30. Άρα, για έναν συνέτερο επί 30 χρόνια, ο οποίος δίνει τον ΦΠΑ, δίνει τους τελωνειακούς του δασμούς, δίνει ένα ποσοστό του καθάριστου εγχώριου προϊόντος, βάζει ιδρυτικό κεφάλαιο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κάνει 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση, συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και πόσα άλλα δεν γνωρίζουμε. Αν ήταν καθαρά μια εμπορική, μια οικονομική κοινοπραξία, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, πώς θα αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν εταίρο όταν με μια σε εισαγωγικά ψεύτικη έκθεση της BlackRock μπήκαμε το 2010 σε μνημόνιο, σε μια έκθεση πληρωμένη από το ελληνικό δημόσιο, από την Τράπεζα της Ελλάδας, με συγχωρείτε, με 70.000 ευρώ, η οποία επιγραμματικά θα πω ότι είναι τετρασέλιδη και κλείνει κάτω-κάτω και λέει ότι όπου δεν είχε να εξάγει στοιχεία η BlackRock, έκανε τις απαραίτητες υποθέσεις. Και το τι συμπεράσματα βγάζει ο αναγνώστης από το κείμενο γίνεται με ευθύνη του αναγνώστη. Άρα, με ένα τέτοιο χαρτί, η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο. Εντάξει, μέχρι εδώ. Δεν θα έπρεπε, δεν θα το κρίνω τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα κρυθούν όλοι αυτοί. Όμως, μπαίνει η Ελλάδα σε μνημόνιο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν το μνημόνιο στην Ελλάδα? Είναι αυτή που λέμε Τρόικα. Ποια είναι τα μέλη της Τρόικα? Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος με τη σύμβαση του Bretton Woods του 1944. Κάτι που δεν γνωρίζει, δεν το γνωρίζει ο Έλληνας ο πολίτης. Είναι υπάλληλος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Ελλάδος και δεν μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κουνάει δάχτυλο σε κανέναν. Αυτό από μόνο του, κύριε Τζίζιο, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι μια ολόκληρη εκπομπή. Θα το παρακάμψουμε αυτό. Παρακάμψουμε, γιατί αναφέρουμε τα γεγονότα. Δεύτερο μέλος της Τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια ιδιωτική εταιρεία. Και τρίτο, που είναι ένα από τα 7 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τρίτο και βασικό μέλος, το βασικότερο μέλος όλων της Τρόικα, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' ουσία, κατά πλειοψηφία 2-1, είναι η Τρόικα. Είναι αυτή η οποία επιβάλλει το μνημόνιο. Τι επέβαλε με το μνημόνιο? Επευλήθηκε για ένα ποσό περίπου 110 δισεκατομμυρίων, περίπου. Δεν γνωρίζουμε τώρα αν τα πήραμε, δεν τα πήραμε. 325 δισεκατομμύρια είχαμε τότε χρέος, ήταν περίπου 122% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Σήμερα, μετά από 14 χρόνια, γιατί ακούω που μιλάνε για μετά μνημονίων εποχή, τα μνημόνια δεν έφυγαν ποτέ και θα μείνουν εδώ τουλάχιστον για 99 χρόνια από το 2010 που υπογράφησαν. Άρα δεν υπάρχει μετά μνημονίων εποχή, είμαστε μέσα στη μνημονιακή εποχή. Μπήκαμε με 325, σήμερα το χρέος μας είναι 657. Με τόσο σφίξιμο στο ζωνάρι θα λέγει κανείς ότι θα ήμασταν στα μισά. 185% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αυξήθηκε το χρέος, μειώθηκε η παραγωγή 185%. Ο αντίποδας αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής, γιατί είναι καθαρά ευρωπαϊκή πολιτική, οικονομική κατά πρωτίστως, αλλά θα το δούμε για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Τι έχει κάνει? Έχει ξεπουλήσει αεροδρόμια, λιμάνια, τρένα, δρόμους,
μαρίνες, γεωργικές παραγωγές, εθνική κυριαρχία. Και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Εθνική κυριαρχία είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή παραδώσαμε το κράτος μας. Σε ποιον τα παραδώσαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Αεροδρόμια, Fraport, ιδιωτική εταιρεία. Λιμάνια, Κόσκο, ιδιωτική εταιρεία. Τρένα, αυτή η Ιταλική, μου διαφεύγει το όνομά της. Δρόμους, ιδιωτικές εταιρείες. Αιγαίο, Ιωνία Οδός, Εγνατία Οδός κτλ. Δεν έχετε γεωργία, 4 εταιρείες θα κάνουν τα συμβόλαια. Συγκεκριμένες. Πού ωφελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την διάλυση στην ουσία του ελληνικού κράτους? Από τον εμπεγμό των Ελλήνων πολιτών ως τεμπέληδων, ως άχρηστων. Σήμερα τα ίδια βιώνει η Γερμανία. Είναι και οι Γερμανοί τεμπέληδες και άχρηστοι. Βιώνει η Γαλλία στον πρωτογενή τομέα, είδαμε κάψαν τη Γαλλία η Γεωργία και οι κτηνοτρόφοι. Και αυτή είναι. Διαδηλώνουν στην Ολλανδία. Και αυτή είναι. Μήπως τελικά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν είναι καθαρά μια οικονομική ένωση, αλλά έχει προεκτάσεις, δεν θα πω πολιτικής. Έτσι ήθιστε για να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Θα πω μεθοδευμένης χρειάς, κομματικής χρειάς. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ευρωεκλογές, σε κάθε χώρα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εκλογών. Είδατε εσείς καμία προοδευτική ενέργεια να γίνεται από πλευράς Ευρώπης στην Ελλάδα να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν? Όχι. Έχει τα κόμματα και το κάνουν αυτό. Τα οποία εντάσσονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούγω.